Καταρχάς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάντοτε, επειδή από τη φύση της δουλειάς μου να, σε ένα δωμάτιο να τραβάω από τον αέρα αυτές τις 10 νότες στη σειρά που είπε και ο Όμηρος, πάντα μου φαίνεται περίεργο όταν είμαι μπροστά σε κόσμο ο οποίος μου δανείζει τα αυτιά του για να δοκιμάσω αν αυτά τα οποία λέω πόσο αντέχουν. Οπότε σας ευχαριστώ. Θα πω δύο πραγματάκια στα σχόλια της Ευγενίας. Και συγγνώμη για τη φωνή, αλλά έχει τσακίσει αλλεργία με τα μαντιλάκια μου εδώ και τα νεράκια μου. Λοιπόν, το πρώτο είναι ότι και εγώ χάρηκα με αυτό το τραγουδάκι. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν το είδα χθες το βράδυ, αλλά την ώρα, είδα λίγο στην αρχή την ώρα που έμπαινε και μου άρεσε το παιδί. Και γυρνάω και λέω τη γυναίκα μου: εσύ τι ωραίο που είναι αυτό ο πιτσιρικάς, σαν να μην έχει σχέση με το υπόλοιπο. Και στα πορτογαλικά, Παναγιώτη. Και στα πορτογαλικά, έχει απόλυτο δίκιο η Ευγενία. Δηλαδή βγαίνουν οι. Πώς να πάρει τώρα η Ιταλία ή η Ισπανία βραβείο στα αγγλικά. Και είναι ωραίο το τραγούδι. Ήταν ωραίο το τραγούδι. Δηλαδή το άκουσα δύο φορές, μου έκανε εντύπωση. Πρώτη φορά που έλκομαι από κάτι που βγαίνει από αυτό το. Πολύ εφετζήτικο και πολύ έτσι. Ποτέ δεν μου άρεσε τέλος πάντων εμένα. Οι απαιτήσει από την ενιότητα που έχει η Eurovision νομίζω ότι είναι μόνο η Άμπα που και αυτοί ποτέ δεν μου αρέσαν. Οπότε δεν. Το δεύτερο είναι για την εικόνα. Το ερχόμουν εδώ και τα χάσα λίγο γιατί είδα πραγματικά μεγάλο νταβαντούρι με αυτό που λέει τη μέσα αρχηγού κράτους. Νομίζω ότι το διασκεδάζουν πάρα πολύ οι αστυνομικοί με τις μηχανές και τα. Και τις σιρήνες, πρέπει να περνάω πολύ καλά όταν τα κάνουν αυτά τα κόλπα. Το πρόβλημα όμως δεν είναι η εικόνα. Το πρόβλημα το έχει η εικόνα με το κράτος. Το κράτος την ξεφτυλίζει την εικόνα με αυτά που τις κάνει. Εγώ όποιος πιστεύει, και εγώ θα μπορούσα να ήμουν ανάμεσά τους, δεν έχω κανένα πρόβλημα στις δύσκολες στιγμές της ζωής μου να πάω μπροστά σε μια εικόνα και να πω μια προσευχή. Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η παράσταση που στείλει το κράτος εξευθυλίζει την εικόνα. Δεν την έχει ανάγκη ούτε η Αγία Ελένη, κανένας Άγιος, κανένας Θεός αν υπάρχει. Δεν ξέρω τι σκέφτεται ο καθένας, αλλά και εγώ δεν μπορώ καλά-καλά να αποφασίσω, αλλά νομίζω ότι και εσείς καλά-καλά. Καμιά φορά νομίζω ότι αποφασίζουμε από συμφέρον αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Αυτό που λέει ο Κοκτό. Εγώ λέει πιστεύω γιατί αν δεν υπάρχει. Δεν έγινε τίποτα. Αλλά αν υπάρχει, λέει καλά να τα έχω καλά μαζί του την ώρα που θα πάω προς τα πάνω. Λοιπόν, στο θέμα μας τώρα, γιατί κοντοκαίω και την ώρα μου. Το ερώτημα που τίθεται, δηλαδή ο ρόλος των πνευματικών ανθρώπων εν καιρό κρίσης, περιέχει μία μορφή. Πού στο διάολο είναι όλοι αυτοί οι πνευματικοί αυτή τη στιγμή και έχουν κρυφτεί στα λαγούμια τους, στις τρύπες τους και δεν μιλάνε. Ακριβώς εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Λοιπόν, καταρχάς, επειδή έχω, είναι η φάρα μου, έτσι. Όχι ότι δεν το θεωρώ τον εαυτό μου ένας από αυτούς, δεν θα τον θεωρούσα καν τίτλο τιμής να μου το πει κανείς αυτό. Απλώς είναι η δουλειά μου. Καμιά φορά με φωνάζουν για να καταλάβετε τι θέλω να πω μαέστρο, και επειδή το μαέστρο βγαίνει από το μάστορας, εγώ τα μαστόρια που ήταν ήρωες της ζωής μου, δηλαδή ο Τζιτσάνης, ο Μακάρντεϊ, αυτοί που με κάνανε εμένα μουσικό, τους λογαριάζω μάστορες. Ακόμα και τους μεγάλους μαέστρους. Ένα είδος μαστορικής είναι. Λοιπόν, όλοι αυτοί μην τους υπερτιμάτε καθόλου αυτό που λέγεται διανόηση, διότι έχω γνωρίσει πολλούς από αυτούς τους υποτιθέμενους ανθρώπους του πολιτισμού και της διανόησης και κατά την άποψή μου είναι μεροκαματιάριδες που προσπαθούν και αυτοί να επιβιώσουν και έχουν κάνει όλοι τα συμβόλαιά τους με τον διάβολο, δηλαδή το κράτος, για να κλείσουν τις δουλίτσες τους και να πάνε έτσι, να έχουν ένα καρβέλι πάνω στο ψωμί πάνω στο τραπέζι. Λοιπόν, ένα πράγμα όμως που μπορεί να κάνει ένας σκεπτόμενος άνθρωπος και με αυτή την έννοια σκεπτόμενες είναι, έχω ακούσει πολύ σπουδαιότερα πράγματα από θείες μου, από τον Ιωσήφ που είναι φίλος μου που φέρνε τα χώματα στον κήπο ή από ένα φίλο μου τον Κωνσταντίνο που παίζαμε κιθάρα με τα τζιγκανοκίθαρα και μου έλεγε για τη γυναίκα του ιστορίες με αντρικές κουβέντες, καταλαβαίνετε τώρα μεταξύ μας. Μου έλεγε ωραία πράγματα. Εγώ δεν τα έχω ακούσει από ανθρώπους της διανόησης αυτά. Σπάνια, πολύ σπάνια, υπάρχουν λίγοι. Ο Ken Loach, τελευταία του ταινία, έλεγε πράγματα. Και άλλοι. Αλλά αυτή η ιστορία ότι επειδή κάνω μια δουλειά και είμαι εικαστικός, είμαι σκηνοθέτης, είμαι συνθέτης ή και πολύ μάλλον τραγουδιστής, τι πάει να πει. Δεν είναι παράσημα αυτά. Κάνεις μια δουλειά, όπως κάνουμε όλοι μας, όπως κάνετε όλοι σας. Άλλη μια δουλειά είναι, μια μαστορική. Εάν λοιπόν είναι στροβιλιζόμενος από σαφινιστής κανείς, θα σας πω δύο ιδεούλες, πόση ώρα έχω, για να δω πώς θα λογοκριθώ. 5 λεπτά. Πόσα? Άλλα 5 λεπτά. Άλλα 5, εντάξει, άλλο τόσο. Εντάξει.
Α, φτάνει, φτάνει και περισσεύει. Λοιπόν, όταν ακούω λοιπόν διανόηση, όπως καταλάβατε, κουμπώνομαι. Θα σας πω λοιπόν κάτι που μου είπε ο γειτονάς μου για την κρίση. Έχουμε ένα μεγάλο κήπο στο σπίτι και ο γιος μου αποφάσισε να κάνουμε ένα κοτέτσι. Μου είπε πρέπει να βάλουμε κότες. Τι να κάνω λοιπόν, έκατσε έτσι το κοτέτσι, το περιφράξαμε, φάγαμε πολλές μέρες πάνω σε αυτή την ιστορία και πήγαμε και πήραμε 10 πουλάκια. Καθώς μεγαλώναν τα πουλάκια, άρχισα να αναρωτιέμαι αν υπάρχει κοκοράκι μέσα σε αυτά. Περνούσε λοιπόν ο γείτονας και εγώ ως άσχετος του λέω, ρε εσύ, του λέω, ο Ιωσήφ ήταν. Λέω, Ιωσήφ, να σου πω κάτι, λέω. Μπορείς να μου πεις τι γίνεται εδώ πέρα, λέω, έχουμε κανένα κοκοράκι. Λέει, αυτά τα δύο κόβω, λέει, για κοκοράκια, λέει, αλλά ακόμα δεν έχει δείξει. Λέω, και τι θα κάνουμε, λέω, άμα είναι δύο οι κόκορες του ποτέ έτσι. Και γυρνάει και με κοιτάει καλά στα μάτια και μου λέει, Καλατζόπουλε, έχει και βαριά φωνή, έτσι, Καλατζόπουλε, μου λέει, άκου να δεις. Θα πλακωθούνε και όποιος χάσει, σούπα. Λοιπόν, εκεί είμαστε τώρα με την κρίση. Έχουμε χάσει. Διαχειριζόμαστε την ήττα μας. Λυπάμαι που το λέω, αλλά είμαστε με το κεφάλι έξω από τη σούπα και είναι από πάνω οι Γερμανοί με τα κουτάλια. Δεν μπορώ να το καταλάβω αλλιώς. Όποιος θέλει να το καταλάβει αλλιώς, ας το κάνει. Αλλά επειδή έχουμε πήξει στους εφημισμούς, δηλαδή η επιτυχία του εχθρού είναι ότι κατάφερε να μας κάνει να τον λέμε φίλο. Για σκεφτείτε το. Οι εταίροι, που οι εταίρες να τις πεις, τίτλος τιμής τους είναι. Δεν λέω ότι είμαστε άμυροι ευθυνών, γιατί και εμείς πάμε και βάζουμε υπογραφές για 99 χρόνια. Το σκεφτόμουν αυτό. Τι σώη κοινωνία είμαστε εμείς. Εμείς. Εντάξει οι άλλοι. Κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς βάλαμε υπογραφή για 99 χρόνια. Και καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε εσύ Παναγιώτη, τι είναι 99 χρόνια, γιατί εγώ, εντάξει, κανένας από εμάς δεν θα ζήσει 99 χρόνια. Και κάθεσα και σκέφτηκα ότι είναι σαν να είχαμε βάλει τώρα να πληρώναμε χρέη, εσείς και εγώ, όλοι μας, της Οκτωβριανής Επανάστασης. Λοιπόν, είστε όλοι νοικοκυρέοι, είστε εδώ πέρα. Έχετε παιδιά, έχετε εγγόνια, έχετε άλλους, ανάλογα την ηλικία του καθένας. Πάτε και δανείζεστε. Θέλετε να κάνετε μια δουλειά. Θέλετε να χτίσετε ένα αυθαίρετο. Θέλετε να χτίσετε ένα σπιτάκι. Θέλετε να κάνετε κάτι. Όλοι κάποια στιγμή θέλαμε να δανειστούμε. Εσείς και εγώ, στο σπίτι μας, όταν πήγαμε να δανειστούμε, κάναμε ένα λογαριασμό στο κεφάλι μας και είπαμε, εγώ είπα, Παναγιώτη, πόσο θα ζήσεις. Δεν έχεις δικαίωμα να πας να δανειστείς πάνω από 15 χρόνια, γιατί τι θα αφήσεις στον Παύλο και στη Ραχήλ. Του αφήσει, α το πούμε, χρέη δικά σου για την καλοπέρασή σου. Χρέη για το αυτοκίνητο που σ' άρεσε ή για την κιθάρα που θέλεις να αγοράσεις, τον ενισχυτή. Ντροπή σου. Πήγα λοιπόν και πήρα για 15 χρόνια. Αυτό λοιπόν που εμείς σαν οικοκυρέοι πάμε και κάνουμε για τα σπίτια μας, σαν χώρα, γιατί πάμε και δανειζόμαστε για 90 χρόνια ή για 200 χρόνια, για 100 χρόνια, για 50 χρόνια. Δηλαδή αυτό που δεν μπορούν τρεις συναπτές γενιές πολιτών να ξεπληρώσουν, τα πεντασέγγονά μας με άλλα λόγια, τα οποία θα έρθουν σε 60 χρόνια ή σε 50 χρόνια και θα έρχονται και θα μας μπουτζώνουν πάνω από τους τάφους μας γιατί θα πληρώνουν τη δικιά μας καλοπέραση. Αυτό πώς τολμήσαμε και το κάναμε και δεν σκεφτήκαμε να βάλουμε στο Σύνταγμα ότι απαγορεύεται μια γενιά να δανείζεται πέρα από το στατιστικό βίο της, από τη διάρκεια του στατιστικού βίου της. Να τα δικά μας, οι ντροπές μας, οι ύβρις δηλαδή, η υπερβολή. Πήγαμε και δανειστήκαμε γιατί, για να περάσουμε εμείς καλά και να αφήσουμε στα τετρασέγγωνα, στα τρισέγγωνα, στα πεντασέγγωνα χρέη, δικά μας χρέη, που δεν θα μας δουν ποτέ στα μάτια να μας κοιτάξουν και να μας πούνε παππού, πάρε τρία φάσκελα. Χρωστάγαμε, εμείς πληρώνουμε τον παλιόν. Κάποιοι πρέπει να σταματάει όμως αυτό. Αν είμαστε νοικοκυρέοι, αυτό που δεν θέλουμε να κάνουμε σπίτι μας, σωστά το λέτε. Δεν μπορούμε να το κάνουμε. Λοιπόν, και τελειώνω. Εγώ ήρθα εδώ απόψε και τελειώνω. Να σας πω για τη χρησιμότητα του άχρηστου. Τα τρία πράγματα, τα πράγματα που είναι πραγματικά χρήσιμα στη ζωή είναι τα άχρηστα. Είναι η πίστη, είναι η τέχνη, είναι ο έρωτας, είναι το καλαμπούρι ακόμα. Τα άχρηστα πράγματα είναι που μετράνε. Και επειδή ο μόνος και η γνώση φυσικά. Η γνώση όταν δεν έχει ωφελημισμό, η άχρηστη γνώση, είναι σπουδαίο πράγμα.
τη γνώση για να την αποκτήσει κανείς, πρέπει να διανύσει όλο τον όλο το δρόμο. Δεν αγοράζεται στην εποχή που είμαστε όλοι δανειστές και πιστωτές. Δεν μπορείς να φανταστείς. Πας και αγοράζεις ένα δίπλωμα. Όλα αγοράζονται σήμερα. Τη γνώση του διπλώματος ποτέ δεν μπορείς να την αγοράσεις. Δεν μεταγγίζεται η γνώση. Αν δεν κάνεις τον κόπο, δεν μπορείς να γίνεις καλός κιθαρίστας, καλός γιατρός, καλός πολιτικός, καλός δάσκαλος, παπάς. Για να γίνεις καλός πρέπει να κοπιάσεις αυτό το πράγμα λοιπόν του κόπου επί μιας φιλοδοξίας που είναι άχρηστη φαινομενικά, αλλά είναι αυτό που δίνει αξία στη ζωή μας, είναι ο λόγος για τον οποίο η χρησιμότητα του άχρηστου αποδεικνύεται από το γεγονός ότι εάν μόνο τα χρήσιμα πράγματα ήταν αυτά που μετράγανε και είχαν αξία, αντί να φυτεύουν, θα φυτεύαμε μόνο λάχανα, δεν θα φυτεύαμε λουλούδια.